Ο πρόεδρος ΑΜΕΑ Κορίνθου, κύριος Ποτήρης, με αφορμή την αυριανή ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, μας ενημέρωσε για την κοινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα την Κυριακή 7 Δωδεκάτου το 2014. Επειδή αποφασίσαμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, να κάνουμε μια κοινή εκδήλωση όλοι οι νομοί της Πελοποννήσου, έτσι αποφασίσαμε την πλησιέστερη ημερομηνία που είναι 7 Δεκέμβρη, που είναι Κυριακή και Αργία, να διοργανώσουμε και να κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές για τις 7 Δεκέμβρη. Πράγματι, τις 7 Δεκέμβρη το πρωί θα φύγουν από εδώ από Κόρινθο 2 λεωφορεία. Ήδη έχουμε γράψει αρκετά μέλη, σχεδόν έχουμε συμπληρώσει. Ελάχιστη να πούμε, ελάχιστη θέση μάθημα, όπου θα γίνει η συγκέντρωση στο κτίριο της Περιφερειακής Άνοδος Καλαμάτας, στο διοικητήριο στην Καλαμάτα. Η εκδήλωση είναι με μορφή μερίδας, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο κ. Γιάννης Βαλακαστάνης, σαν κεντρικός ομιλητής και συγκριτής. Η μερίδα έχει θέμα την πρόνοια, πιο συγκεκριμένα κοινωνική προστασία, πρόνοια και άτομα με αναπηρία υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή είναι τέτοιες εν ώψη των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπου η Συνομοσπονδία και τα άτομα με αναπηρία έχουν να προτείνουν λύσεις και προγράμματα πρόνοιας που αφορά καθαρά τη λειτουργικότητα και τη δυνατότητα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο των ατόμων με αναπηρία που είναι σε ιδρύματα ή που είναι υποκαθεστώς ιδρυματοποίησης. Περισσότερο έχει να κάνει κυρίως με άτομα τα οποία είναι από την ηλικία των 25 χρόνων και πάνω, όπου εκεί δεν υπάρχουν πλαίσια είτε εκπαιδευτικά είτε κοινωνικά και εκεί εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Μια ημέρα πριν την Παγκόσμια ημέρα, δυστυχώς, παρατηρήσαμε συμπολίτες να μην σέβονται ακόμα μια φορά και να παρκάρουν τα οχήματά τους σε απαγορευμένους χώρους με ειδική σήμανση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον τελευταίο λόγο σε αυτή την περίπτωση είχε η αστυνομία. Αρκετοί Κορίνθιοι πολίτες, κυρίες και κύριοι, δεν δείχνουν να σέβονται τις ειδικές πινακίδες που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το διαπιστώσαμε το φαινόμενο αυτό και σήμερα, όπως παρατηρείτε, με αποτέλεσμα να έρθει η αστυνομία στο χώρο και να ξυλώσει τις πινακίδες και να κόψει βαριά πρόστιμα.